αναθεωρείται αλλά και διευρύνεται ο πίνακα μη αναστρέψουν παθήσεων μετά την υπογραφή τη κοινή υπουργική απόφαση από τον Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση Πάνο Τσακλόγλου και τον Υφυπουργό Εθνική Οικονομίας Αθανάσιο Πετραλιά. Όπω γνωστοποίησε το Υπουργείο Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση, με την αναθεώρηση του πίνακα μη αναστρέψων παθήσεων μπαίνει τέλο στην ανάγκη επαναλαμβανόμενη πιστοποίηση από του πολίτε που πάσχουν από συγκεκριμένε παθήσει χειρουργικέ των ενδοκρινών αδένων, του αναπνευστικού συστήματο και του κυκλοφορικού συστήματο. Επιπλέον, θα μειωθεί το διοικητικό βάρο για το κέντρο πιστοποίηση αναπηρία, μια και δεν απαιτείται επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτών. Η μείωση των περιστατικών που έρχονται για αξιολόγηση στο ΚΕΠΑ συνεπάγεται και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση των νέων αιτήσεων. Οι παθήσει για τι οποίε η διάρκεια τη αναπηρία των ασφαλισμένων καθορίζεται παόριστον, αναθεωρούνται ύστερα από εισήγηση τη Διεύθυνση Ιατρική Αξιολόγηση του ΙΕΦΚΑ και γνώμη τη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό, οι πάσχοντες εξασφαλίζουν εφόρου ζωή τα προβλεπόμενα επιδόματα και παροχέ που προβλέπονται από την κοινωνική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώ οι παθήσει χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμε και η διάρκεια αναπηρία των ασφαλισμένων καθορίζεται επαόριστο. Με τη νέα απόφαση αναθεώρηση του πίνακα μη αναστρέψεων παθήσεων, περισσότεροι πολίτε θα κατοχυρώνουν φόρου ζωή στο ποσοστό αναπηρία του στα ΚΕΠΑ, χωρί να χρειάζεται να περνούν ξανά και ξανά από επιτροπέ για την πιστοποίησή τη, δήλωσε ο Υφυπουργό Εργασία πάνω Ακλόγλου, υποστηρίζοντα ότι αυτό έχει ω αποτέλεσμα αφενό την άρση τη ταλαιπωρία των ΑΜΕΑ και αφετέρου τη μείωση του φόρτου λειτουργία των ΚΕΠΑ. <ΣΣ>